Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας. Ελάτε, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Φραγκούλης Κωνσταντίνος. Είμαι συνταξιούχος από το ΙΚΑ. Δεν θέλω να επικταθώ για οικονομία το χρόνο. Θα πω κατευθείαν στο ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, γιατί βλέπω ότι τώρα τελευταία είμαστε μια μεγάλη μερίδα πολιτών, οι οποίοι θέλουμε τις μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε γενικώς και τις δομικές και τις ειδικές μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Θέλω να ρωτήσω, βλέπω τώρα τελευταία ότι η κυβέρνηση κοιοτεύει. Και κοιοτεύει και ο ίδιος ο Υπουργός. Θα συνεχίσουν οι μεταρρυθμίσεις. Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, να σώσει την Ελλάδα, να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο δίπλα, το μικρόφωνο, ελάτε, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι ότι δεν θα συμφωνήσουν όλοι οι συμμετέχοντες, διότι θα έχω κατηγορηθεί για υπερβολικό ζήλο στην υλοποίηση των στόχων τους οποίους έχουμε αναλάβει. Αλλά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει στην κοινωνία μια σιωπηλή πλειοψηφία η οποία θέλει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μεταρρυθμίσεις είναι μια πολύ σχετική έννοια. Διότι ο κανόνας είναι ότι θέλουμε μεταρρυθμίσεις, αρκεί να μην θυγόμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας, ο οποίος πιστεύω ότι ισχύει. Εμείς ως προσωπικά. Κάτω, Υπουργέ μου, θα με συγχωρήσετε να πω ότι μεταρρύθμιση δεν σημαίνει κατά ανάγκη να απόλυση. Μα γι' αυτό. Η διαθεσιμότητα. Εκεί πέρα ερχόμουν. Κύριε Χατζηνικολάου, αδικούμε τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στη δημόσια διοίκηση, αν περιορίσουμε τη συζήτηση σε απολύσεις, κινητικό διαθεσιμότητα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι. Και είμαι εδώ για να απαντήσω σε ερωτήματα συγκεκριμένα και θα το κάνω. Αλλά μια σειρά από πράγματα τα οποία κάνουμε, αναφέρθηκε, ας το πούμε πριν, αναφέρθηκα σε προηγούμενη ερώτηση, στην ανάγκη να αποκτήσουμε επιτέλους συμπαγή οργανογράμματα στο δημόσιο. Στην ανάγκη να μπορούμε να έχουμε καινούριους τρόπους αξιολόγησης του στελεχειακού δυναμικού, ώστε να μην βρισκόμαστε μπρος στο παράδοξο, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι να παίρνουν άριστα. Εσείς, αν αξιολογείτε το προσωπικό σας, βάζετε σε όλους άριστα. Αυτές είναι παθογένειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη και την επαφή του με το κράτος πιο απλή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, πόσες επικυρώσεις δημοσίων εγγράφων γίνονται στην Ελλάδα ετησίως? Μια σφραγίδα, ξέρετε πόσες είναι? Εκτιμούμε περί τα 30 εκατομμύρια ετησίως. Ξέρετε τι προσφέρει? Τίποτα. Μια τυπική σφραγίδα. Πας στο ΚΕΠ, βάζεις μια σφραγίδα. Θα τις καταργήσουμε όλες. Θα μου πείτε, είναι σημαντική τομή? Ναι, είναι μια τομή η οποία θα απομακρύνει ένα γραφειοκρατικό στάδιο το οποίο δεν προσφέρει τίποτα, ταλαιπωρεί τον πολίτη, ταλαιπωρεί τη διοίκηση. Με άλλα λόγια, για να κλείσω, να μην μακρηγορώ, δεν υπάρχει μία μαγική λύση. Η μεταρρύθμιση πολύ συχνά είναι πολλά μικρά πράγματα τα οποία θριζόμενα θα κάνουν τη διαφορά. Ως προς τη δικιά μου πολιτική βούληση, μην ανησυχείτε, γι' αυτό να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω. Το όνομά σας και την ερώτηση. Λέγομαι Χατζηδάκης Δημήτριος και θα ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν ήρθαμε σήμερα εδώ για να πούμε τα δικά μας προβλήματα, τα εργασιακά μας προβλήματα, ούτε τα προβλήματα του κλάδου. Ξέρετε, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας. Α, μπράβο. Όμως, ναι, είναι τέτοια η εποχή που όταν ο άλλος ζει κάτω από το φάσμα της απόλυσης ή της επικείμενης απόλυσης, βεβαίως, θεωρώ ότι πρέπει να του δοθεί ένα βήμα. Βεβαίως. Να δοθεί ένα βήμα, αλλά να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι. Και επειδή δυστυχώς τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα δεν δίνουν βήμα στους πολίτες. Το καταλαβαίνω. Συχνά. Το καταλαβαίνω, ναι. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο εφεκτικός γίνεται. Εντάξει, Χατζηνικολάου. Αλλά νομίζω ότι το θέμα θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο μακρόπνοα. Mm-hmm. Δηλαδή, το θέμα είναι εθνικό. Το θέμα είναι εθνικό. Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα ακολουθεί μια πορεία, μια κατηφόρα, μια εθνική, την πορεία που ακολουθεί όλη η χώρα γενικά. Ακολουθεί και η δημόσια διοίκηση. Η παιδεία υποβαθμίζεται. Η δημόσια περίθαλψη επίσης. Και όσο δει για τη δημόσια ασφάλεια, έχουμε αφαιθεί στο έλεος της αλβανικής μαφίας και σε κάθε είδους εγκληματικότητα. Τι γίνεται? Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Πώς πάμε σαν κράτος? Πού πάμε? Πού βαδίζουμε? Και ρωτώ εσάς, κύριε, γιατί τα γνωρίζετε αυτά, νομίζω, καλύτερα από μένα, τα γνωρίζετε καλύτερα, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης. Άκουσα τον κύριο Μητρόπουλο και είπε ότι θα πάει στις Βρυξέλλες
και θα διαπραγματευτεί. Δεν ξέρω πώς θα τους πείσει. Επειδή είναι όμορφη, επειδή είναι δυναμική, με τι τρόπο θα τους πείσει. Αυτό δεν μας είπε. Είπε τα πράγματα θα διαπραγματευτούμε. Πολύ καλά. Δεν νομίζω ποτέ ότι μπορούν τα βατράχια να διαπραγματευτούν με τους ελέφαντες. Το πολύ πολύ, αυτό που έχουν να κερδίσουν, νομίζω, είναι να τους δώσουν κανένα κουβαδάκι να παίζουν στην αμμουδιά. Αυτό νομίζω το πολύ πολύ θα κερδίσουν. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι... Ναι, αλλά δεν είναι εδώ τώρα για να σας απαντήσει ο κύριος Μητρόπουλος. Νόμιζα ότι θα με ακούει. Έτσι νομίζω, με συγχωρεί ο κύριος Μητρόπουλος, το οποίο σέβομαι, όπως σέβομαι τον κύριο Μητσοτάκη και τον εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω έτσι λίγο σκληρά, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω το θέμα, είπα, είναι εθνικό. Και εάν δεν συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι θα πρέπει να ενωθούμε σαν λαός, δεξιοί και αριστεροί, και να απεμπολίσουμε το χρέος, το δυσβάστακτο, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποπληρώσουμε ποτέ, και αν δεν ενωθούμε και έρθουμε σε ένα εθνικό νόμισμα και να δημιουργήσουμε δική μας πολιτική, ανεξάρτητη πολιτική, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Αυτό θα ήθελα να πω, μια τοποθέτηση, και ευχαριστώ πολύ για όλα. Να πω πολύ σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η θέση σας, κύριε Χατζηδάκη, είναι καθαρή και τη σέβομαι. Λέτε ότι η χώρα δεν αντέχει το ευρώ και πρέπει να γυρίσει σε εθνικό νόμισμα. Διαφωνώ, αλλά είναι καθαρή θέση και τη σέβομαι. Και είναι μια θέση με την οποία μπορώ να αντιπαρατεθώ συστηματικά για να σας πείσω ότι κάνετε λάθος. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω όμως είναι πώς θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα παραμείνουμε στο ευρώ. Αυτό δυσκολεύομαι πάρα. Δεν απαντώ σε εσάς. Δεν απαντώ σε εσάς, αλλά απαντώ στο βασικό επιχείρημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας ενδιάμεσος δρόμος απεμπλοκής από τις δανειακές μας υποχρεώσεις παραμένοντας στο ευρώ. Εκεί πέρα έχω ουσιαστικό πρόβλημα. Με τη δικιά σας άποψη διαφωνώ, την ακούω, την επεξεργάζομαι, αλλά διαφωνώ διότι πιστεύω ότι θα είναι καταστροφικές οι συνέπειες από μια τέτοια έξοδο από το ευρώ, αλλά σέβομαι την καθαρότητα της άποψης. Αν είχε γίνει αυτό, τώρα βέβαια ιστορικό ερώτημα και είναι και προχωρημένη η ώρα, αν αυτό είχε γίνει το 10 αντί να μπούμε στο μνημόνιο? Πάλι πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να... Πού ήταν το σφάλμα, αν θέλουμε να γυρίσουμε πολύ πίσω, ήταν ότι ενδεχομένως μπήκαμε το 1 στο ευρώ με μια ισοτιμία την οποία δεν άντεχε η ελληνική οικονομία τότε. Και το τεράστιο σφάλμα ήταν ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε μια δεκαετία παραμονή στο ευρώ να προσαρμόσουμε τις δομές της οικονομίας μας, ώστε να αντέξουμε. Μάλιστα. Το τι σημαίνει ευρώ. Αυτό το σφάλμα, αυτό πληρώνουμε σήμερα. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Σακαντζής Δημήτρης. Είμαι εκπαιδευτικός που βγήκε σε διαθεσιμότητα στην ειδικότητα της νοσηλευτικής. Θα ήθελα να κάνω δύο αποσαφηνίσεις πριν ξεκινήσω την ερώτηση και αφορούν στη διαθεσιμότητα. Όταν ξεκινήσατε την συζήτηση με τον κύριο Χατζηνικολάου, του επιδείξατε μία μελέτη για αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος, όταν κατήργησε τις ειδικότητες, ισχυρίστηκε ότι κατήχε μία παρόμοια μελέτη που τον οδήγησε να καταργήσει τις πιο δημοφιλείς ειδικότητες του τομέα των επαγγελματικών λυκείων. Αυτές οι ειδικότητες, θα ήθελα να γνωρίζετε, μάλλον αυτή τη μελέτη, προσπαθούμε εμείς να τη βρούμε ακόμη. Ξέρετε τι έχει πει ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, στο Κρήτη TV, όταν το ρωτήσανε τι έγινε με τη μελέτη του κύριου Αρβανιτόπουλου. Δεν υπάρχει μελέτη τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει μελέτη. Εφόσον δεν υπάρχει μελέτη, κατήργησε ο κύριος Αρβανιτόπουλος 50 ειδικότητες. Από αυτές είναι μερικές από τις πιο δημοφιλείς. Αναφορικά με τον τομέα υγείας και πρόνοιας, εδώ πέρα υπάρχει πίνακας του Υπουργείου Παιδείας που δείχνει ότι ο τομέας υγείας και πρόνοιας υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στη δημόσια δευτερομάθημα επαγγελματική εκπαίδευση. Το τονίζω. Σε εμάς δεν υπάρχει, ίσως είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Με αυτή την απόφαση δεν έβγαλε μόνο σε 2.000 εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα, έβγαλε 26.000 μαθητές. Και μαθητές όπου οι γονείς τους φαίνονται στις τηλεοράσεις των δελτίων να μην έχουν να πληρώσουν ρεύμα και να καίνε μαγκάλια. Αυτούς τους μαθητές, αυτούς
έθεσε σε διαθεσιμότητα ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Γιατί? 14 Αυγούστου του 2013. Ημερομηνία, 14 Αυγούστου. Αριθμός φύλου 2007. Εγκαινιάζει, ιδρύει με αυτό το ΦΕΚ 4 ιδιωτικά ΙΕΚ. Οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν γιατί το έκανε. Δεύτερη αποσαφήνιση. Μιλάτε και μιλάμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα δημόσιο. Όλοι οι πολίτες, είτε βρίσκονται στο δημόσιο τομέα, είτε εργάζονται στο δημόσιο τομέα, είτε εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ένα δημόσιο της αξιοκρατίας. Ένα δημόσιο αξιοκρατικά στελεχωμένο με στελέχη τα οποία θα είναι ικανά και να προσφέρουν ανταποκριτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Θα ήθελα να απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια και τιμιότητα στους Έλληνες πολίτες. Έχουν φύγει όλοι όσοι έχουν διοριστεί από την πίσω πόρτα και είναι επιλογές ενός πολιτικού κόσμου, το οποίο, ο οποίος διαχειρίστηκε με το χείριστο τρόπο τα κρατικά χρήματα, για να αγγίξετε ανθρώπους που είναι στην εκπαίδευση και είναι αξιοκρατικά διορισμένοι, είτε με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε με την επιτηρίδα. Δεύτερο, μιλάτε στις τοποθετήσεις σας ότι ως στόχο τη μετακίνηση. Μου λένε από το κοντρόλ εδώ οι συνάδελφοι, μου λένε αυτός που κάθεται δίπλα σου, είναι αυτός για τον οποίο είπες στο ραδιόφωνο, σχολίασα εγώ, αλλά δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, ότι βραβεύτηκε και αμέσως μετά τον έθεσαν σε διαθεσιμότητα. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός. Αλλά δεν θα αυτό ήθελα... είναι τρομερό. Ναι. Το χρησιμοποίησα σαν παράδειγμα όταν το έμαθα, γιατί πραγματικά ήταν σοκ για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Δεν να βραβεύεσαι αξιολόγηση. Και την επομένη να είσαι σε διαθεσιμότητα. Δεν υπάρχει αξιολόγηση, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο προσωπικό μου, στην προσωπική μου ενέργεια. Όχι, αυτό δεν είναι προσωπικό σου. Γιατί θα ήταν μια δεν εύκολη προσωπικός απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Μα δεν είναι προσωπικό σου πια. Δεν έχεις δικαίωμα αυτό να το κρατάς προσωπικό σου, γιατί πρέπει να του το πεις. Πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά αυτό θα είναι μια παράπλευρη απώλεια, θα θεωρούσα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ότι μαζί με εμένα βγήκαν 26.000 φτωχοί μαθητές. Οι δικοί μου μαθητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Δεν τα διδάσκονται. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και επίσης, τελειώνω, θα ήθελα να τελειώσω, με μία δήλωσή σας που έχετε κάνει και αναφέρεστε στη μετακίνηση των υπαλλήλων σε θέσεις για την κινητικότητα, από τις οποίες θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερα στο δημόσιο και κατά συνέπεια σε κάθε πολίτη. Θα ήθελα και πάλι να μου απαντήσετε. Θεωρείτε ορθολογικό τρόπο διαχείρισης ανθρώπους, εκπαιδευτικούς, γιατί εκπαιδευτικοί είμαστε, που έχουν εξειδικεύσει το αρχικό τους πτυχίο επί 15 και 20 χρόνια στην εκπαίδευση. Εγώ παράλληλα έχω και μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση, ότι θα είναι αποδοτικότεροι σε άλλο, για τους Έλληνες πολίτες βάσει προσόντων, όχι βάσει θέλησης δουλειάς, γιατί έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Να το ξέρετε αυτό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Αυτό θα ήθελα να μου απαντήσετε και σε αυτά τα δύο ερωτήματα, με απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι. Θα απαντήσω με ειλικρίνεια. Εκ των πραγμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν μπορεί να επισέλθει και να κρίνει στη λεπτομέρεια του κάθε απόφαση. Θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, γιατί θα ήθελα να σας δυσκολέψω λίγο ακόμη. Γιατί είστε ικανός πολιτικός και θέλω όλοι οι πολίτες να βάλουν μία ζυγαριά, νοητή ζυγαριά. Και στο ένα πλευρό της ζυγαριάς να βάλουν τους 27.000 μαθητές μου, τους 2.000 εκπαιδευτικούς και στο άλλο πλευρό και τον ορθολογισμό, τα ορθολογικά επιχειρήματα που θεωρώ ότι χρησιμοποίησα, και στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς να βάλουν την κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, τον Υπουργό και αυτό το έργο που ενδεχομένως να επιχειρήσετε να υπερασπιστείτε με τη σούτη απάντησή σας. Ναι, σας άκουσα με πολύ προσοχή και σας λέω ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης συμμετείχε. Αλλά δεν είχε τον πρώτο λόγο στις εκθέσεις και σε όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης η οποία έγινε. Τον πρώτο λόγο τον έχουν πάντα τα αρμόδια υπουργεία για τις επιλογές οι οποίες γίνονται και οι οποίες τελικά εγκρίνονται βέβαια από ένα συλλογικό όργανο όπως είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Γνωρίζετε ότι ένα κομμάτι με σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών θα επαναπορροφηθεί στις καινούργιες δομές τις οποίες δρομολογεί το Υπουργείο. Όχι όλοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και είναι δύσκολα, αν θέλετε, διαχειρίσιμη και σε ανθρώπινο επίπεδο. Υπήρξε αξιολόγησή σας προσωπική, όχι. Όχι. Το λέω. Όχι. Και λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι γι' αυτό, διότι ήταν οι πρώτες κατηγορίες της διαθεσιμότητας.
οριζόντιες παρεμβάσεις. Και λυπάμαι γι' αυτό. Θέλω να το πω ειλικρινά και όσο μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου γι' αυτό. Ήταν η λιγότερο κακή λύση η οποία επιλέχθηκε σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και υπό την πίεση μιας πραγματικότητας η οποία ήταν ασφυκτική. Επαναλαμβάνω, την κατάσταση στην οποία είχαμε περιέλθει. Είχαμε ένα χρόνο να κάνουμε την κινητικότητα. Ένα χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, ένα χρόνο είχαμε να την κάνουμε. Και όταν πήγα στο Υπουργείο, είχαμε μηδέν στην κινητικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία εγώ βρήκα και έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις. Να πάρουμε, μάλλον, ως κυβέρνηση. Δεν τις παίρνω μόνος μου τις αποφάσεις. Για το ερώτημα, μου θέσατε ένα θέμα το οποίο με πονάει, διότι έχω μιλήσει πολλές φορές δημόσια για αυτό. Αυτοί που μπήκαν από την πίσω πόρτα στο δημόσιο. Ναι, έχουν μπει από την πίσω πόρτα στο δημόσιο. Έχουν μπει από την μπρος πόρτα με σκληρό, αυτό το οποίο λέμε σκληρό ΑΣΕΠ, και έχουν μπει και με διαδικασίες που δεν είναι, αν θέλετε, τόσο αξιοκρατικές. Κάναμε μια διάκριση στη μοριοδότησή μας, για την οποία πολλοί βλέπετε ότι μας κατηγορούν. Να κάνουμε μια διάκριση και να πούμε ναι, αυτός ο οποίος μπήκε με γραπτό διαγωνισμό θα πάρει 30 μόρια, αυτός ο οποίος μονιμοποιήθηκε μέσα από ένα προεδρικό διάταγμα, παρότι νόμιμη μονιμοποίηση, δεν αμφισβητώ την νομιμότητα της μονιμοποίησης, αλλά θα πάρει 0 μόρια. Αυτή είναι μια σκληρή τομή με αυτό το οποίο στο παρελθόν ονομάζαμε πρακτικές, αν θέλετε, άλλου τύπου. Δεν είναι εύκολη στη διαχείρισή της, αλλά είναι μια αρχή σε αυτήν την κατεύθυνση. Και σας το λέει κάποιος ο οποίος με πολύ θάρρος έχει ασκήσει, παρότι αναφέρθηκε κάποιος συνομιλητής μας ότι ναι, προέρχομαι από πολιτική οικογένεια, έχω πλήρη αίσθηση του βάρους του ονόματος και της ευθύνης που αυτό συνεπάγεται, αλλά δεν ασπάστηκα εγώ προσωπικά πελατειακές πρακτικές και έχω προσπαθήσει και μέσα από την ίδια μου την πράξη όσο μπορώ να τις πολεμήσω. Θεωρώ ότι είναι σημαντική η συνεισφορά τους και το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Δεν μου απαντήσατε για την ορθολογική διαχείριση των μαθητών μου. Γιατί οι μαθητές αυτοί θα πρέπει να πληρώνουν σε ένα ιδιωτικό ΕΕΚ 3 και 5.000 ευρώ και δεν αλλάζετε αυτή την πολιτική που είναι κατάφορα άδικη για πολίτες που δεν έχουν χρήματα. Εγώ, πιστέψτε με, θα βρω δουλειά. Έχω μάθει να δουλεύω. Οι μαθητές μου. Ευχαριστώ. Όταν δεν έχω απάντηση σε κάτι, δεν απαντώ. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Μία και μία. Καλημέρα. Πέτρας Θρασίβουλος λέγομαι, πρώην Δημοτική Αστυνομία, στο Γαλάτσι εγώ. Ήθελα απλά να σας κάνω κάποιες επισημάνσεις. Ο συνάδελφος είπε για κάποιον υπάλληλο στο γραφείο σας. Έχω την υπουργική απόφαση για το διορισμό του. Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Δεν είπα ποτέ ότι είναι ψέμα. Είπα ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος όμως, επειδή έχει μεταπτυχιακό, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία της κινητικότητας, άρα δεν τον αφορούσε αυτή η υπόθεση. Και θα ήταν πάρα πολύ άδικο να μου πείτε ότι πάω να κάνω μια χαριστική ρύθμιση. Δεν το λέω για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Απλά επειδή είπα ότι είναι ψέματα. Όχι, το απαντώ. Δεν είπα ότι έχει μεταπτυχιακό. Κατά συνέπεια δεν μπήκε ποτέ στην κινητικότητα. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όσοι έχουν μεταπτυχιακά. Έμεινε στους Δήμους και ένα μήνα μετά περίπου ήταν στο πολιτικό σας γραφείο. Τι σημασία έχει αυτό? Όχι, έμεινε εντάξει, στο Δήμο. Δεν λέω κάτι. Εγώ λέω ότι ο συνάδελφος είπε αλήθεια. Εγώ. Τίποτα ρωτώ άλλο. Ρωτώ λοιπόν εγώ, έμεινε στο Δήμο. Αυτό είναι το θέμα μας. Έμεινε στο Δήμο. Έμεινε στο Δήμο. Έμεινε νόμιμα στο Δήμο. Έμεινε νόμιμα στο Δήμο. Με αυτά που βγήκαν λοιπόν, στο νόμο. Ωραία, εντάξει. Τέλος ιστορίας λοιπόν. Συνεχίζω. Είπατε ότι θεωρείτε ότι δεν πρέπει να μοριοδοτηθούν οι υπόλοιπες σειρές και το ΑΣΕΠ έχει την ίδια γνώμη. Η απάντηση του ΑΣΕΠ είναι ότι ακολουθεί την μοριοδότησή σας. Και δεν παίρνει απόφαση αυτό ποιος μοριοδοτείται και ποιος όχι. Όχι, αλλά το ΑΣΕΠ είχε άποψη για τη μοριοδότηση. Δεν είχε άποψη, σύμφωνα με απάντηση του ΑΣΕΠ. Είχε άποψη για την υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση είναι η ίδια και αφορά όλους. Η υπουργική απόφαση δεσμεύει το ΑΣΕΠ. Νομίζω ότι αδικούμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Έχω απαντήσει 5 φορές για το θέμα αυτό. 5 φορές. Δεν θέλετε να συνεχίσω. Όχι, απλά σας λέω ότι έχω απαντήσει 5 φορές για το θέμα αυτό. Σας εξήγησα τη λογική της απόφασης. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει το γύρο με 5 ερωτήσεις. Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά να σας συνεχίσω λίγο. Επειδή έχετε πει ότι κάποιοι άνθρωποι μονιμοποιήθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες κτλ. Εμείς, όπως και η σειρά του 10 και οι προηγούμενες σειρές, μπήκαμε όλοι με ακριβώς την ίδια διαδικασία. Η μόνη διαφορά ήταν οι ενστάσεις που είπατε ότι πήγαν στο ΑΣΕΠ. Αυτές οι ενστάσεις ήταν 60 τον αριθμό και δίνεται μόρια σε 740 άτομα. Αυτό το έχω πει εγώ από τις 12 παρά. Συμφωνώ. Και είμαστε στις 2 και 20. Να πω λοιπόν σας κάποια βασικά. Να προχωρήσουμε. Δεν έχετε καμία πρόβληψη για την οικογενειακή κατάσταση, αν δεν είναι τρίτεκνος
Δηλαδή, αν εγώ έχω δύο παιδιά, αν κάποιος έχει ένα, δύο παιδιά ή είναι έγκαμος, καμία πρόβλεψη για αυτόν. Δεν έχετε καμία πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχετε την πρόβλεψη για την εντοπιότητα που είπατε ότι ήταν απόφασή σας. Έχετε καταργήσει την οκταετία, δηλαδή με εγκύκλιο καταργήσετε το δημοσιοπαλληλικό κώδικα. Έχετε κάνει εξίσωση των κατηγοριών ΠΕ και ΤΑΦΕ στη μετακίνησή μας, στην οποία ήμασταν σε διακριτές κατηγορίες και σε όλο το δημόσιο είναι διακριτές κατηγορίες. Επίσης, δεν έχετε αυξήσει τις προσφερόμενες θέσεις. Ο διευθυντής σας στο Υπουργείο μας είπε ότι αν αυξήσουμε τις θέσεις, δεν θα πάνε στις φυλακές. Δεν μας είπε τίποτα σχετικό με αυτό που είπατε. Ο σκοπός μας, ναι, είναι να υπάρξει απορρόφηση και στις φυλακές. Και, εν πάση περιπτώσει, οφείλω να αποσαφηνίσω, κύριε Χατζηνικολάου, με όλο τον σεβασμό που σας έχω, ενώ σε εσάς προσωπικά και στην κατηγορία των δημοτικών αστυνομικών που εκφράζεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μεταφορά αρμοδιότητας, η μεγαλύτερη απορροφητικότητα από όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που μπήκαν στην κινητικότητα θα είναι στη δημοτική αστυνομία. Ελάτε. Υπουργέ Παπάς Ηλίας ονομάζομαι. Μέχρι τον προηγούμενο μήνα ήμουν υπάλληλος στον ΕΦΕΤ. Ο ΕΦΕΤ, θέλω να σας αναφέρω ότι έχει 98 αυτοκίνητα στη δύναμή του, υπηρεσιακά αυτοκίνητα εννοώ. Η ειδικότητά μου είναι ΔΕΛΤΑ ΕΕ οδηγών. Και κρίθηκε, είπατε, ότι γίνανε κινητικότητες με αξιόλογα κριτήρια. Εγώ το αμφισβητώ, τουλάχιστον όσον αφορά τον ΕΦΕΤ αυτό το πράγμα, διότι βγήκαμε 7 οδηγοί, πανελληνίως εννοώ είμαστε 7 οδηγοί, και βγήκαμε και οι 7 σε κινητικότητα. Και έχει μείνει στον ΕΦΕΤ 98 αυτοκίνητα και δεν έχουν οδηγό. Τρέχανε να φέρουν κάποιον που ήταν από απόσπαση τώρα πλέον. Αυτό θα ήθελα να σας πω, δεν θέλω να φάω πολύ από τον χρόνο σας. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν σας είναι εύκολο, τι πρόβλεψη έχει γίνει για τους οδηγούς που βγαίνουν σε κινητικότητα από εδώ και πέρα. Τι μέλη γενέστε. Εφόσον υπάρχουν ανάγκες οδηγών, όπως υπήρχαν μέχρι στιγμής ανάγκες οδηγών, θα επανατοποθετείτε σε θέσεις όπου θα έχουμε αιτήματα οδηγών. Αυτό το βλέπετε να γίνεται σύντομα, δηλαδή εγώ είμαι ένα μήνα τώρα είναι που έχω βγει σε κινητικότητα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άλλες κατηγορίες, πάλι με όλο το σεβασμό, οι οποίες χρονικά προηγούνται και για τις οποίες μιλήσαμε. Όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε. Όσον αφορά το θέμα, γιατί μας βγάλανε σε κινητικότητα ενώ δεν έμεινε κανένας οδηγός να οδηγεί τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να ανατρέξω στην έκθεση αξιολόγησης του ΕΦΕΤ και να την συζητήσω μαζί σας. Επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι επειδή είχατε την καλοσύνη να μου δώσετε και μια σειρά από ερωτήματα, θα επιχειρήσω στο μέτρο του εφικτού. Αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Έχουμε εκατοντάδες. Καταλαβαίνω ότι εκ των πραγμάτων. Να τα ομαδοποιήσετε και να δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Η φύση της εκπομπής είναι τέτοια που ο κάθε ερωτών αναζητεί μια απάντηση στο δικό του προσωπικό ζήτημα, στο μέτρο που είναι εφικτό, όπως προσπάθησα έντιμα για αυτά τα οποία μπορούσα να σας απαντήσω. Να απαντήσω σήμερα εδώ, να κάνουμε το ίδιο και με τα ερωτήματα τα οποία έχουμε λάβει γραπτώς. Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Φέρετος Ιωάννης ονομάζομαι. Θα γυρίσω λίγο πίσω πάλι με τους εκπαιδευτικούς, γιατί είμαι στην κατηγορία των εκπαιδευτικών κι εγώ. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος έβγαλε 1.250 θέσεις, τις οποίες τις είδαμε και στο ΥΠΕΠΤ, δηλαδή, στο site του Υπουργείου. Το οποίο είπε και στον κύριο Παπαδάκη το πρωί που είχε μια συνέντευξη ότι έχουν περάσει τα ονόματα στο ΦΕΚ 1-1 και ότι σύντομα θα λάβουμε την πρόσκληση να κάνουμε τις αιτήσεις για να παρατοποθετούμε σε αυτές τις σχολές που λέτε, τα ΙΕΚ και τα ΣΕΚ. Πότε, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι δικό σας θέμα τώρα, είναι διοικητικής μεταρρύθμισης. Εντός των επόμενων 48 ώρων. Μάλιστα. Θα βγει ανακοίνωση. Συγγνώμη, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί τι θα γίνουν, κύριε. Χωρίς μικρόφωνο μιλάτε. Πείτε το. Ναι. Εδώ εγώ το κρατάω. Δεν σε εμπιστεύομαι. Ωραία. Δεν σε εμπιστεύομαι καθόλου. Κάτω το χέρι. Ναι. κύριε Υπουργέ, να απορροφήσουμε. Ξέρω, το ερώτημα μου το έθεσες και πριν. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που είναι 500, εκ των οποίων οι 350 είναι νοσηλευτές, τι θα γίνουνε. Εφόσον υπάρχουν αιτήματα και ανάγκες και δυνατότητα απορρόφησης, ειδικά των νοσηλευτών, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας όμως πια. Είμαστε εκπαιδευτικοί νοσηλευτών, κύριε Υπουργέ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει σχολές επαγγελματικές 52 σε όλη την Ελλάδα. Και ο ΑΕΔ έχει σχολές επαγγελματικές. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι σε πράγματα το είπαμε πριν, αξιολογούμε αιτήματα. Εάν έχουμε αιτήματα σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε κάθε λόγο να τα ικανοποιήσουμε. Μία ερώτηση θα δώσω ακόμη στην κυρία από τη μονογονεϊκή οικογένεια. Και στην κυρία δίπλα της που χτυπιέται σαν χταπόδι. Λέγομαι Δήμητρα Κατσουλή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είμαι δημοτική αστυνομικός εδώ και 28 χρόνια.
Θέλω να κάνω δύο ερωτήματα στον κύριο Υπουργό. Το ένα είναι, είμαι άνω των 50, που σημαίνει ότι δεν πάω ούτε φυλακές ούτε αστυνομία. Πάτε περιφέρεια. Θα πάω ή θα πάει κάποιος άλλος μικρότερος που θα έχει χτυπήσει τη θέση. Με τα χρόνια σας και με την προϋπηρεσία σας θα έχετε περισσότερα μόρια. Και θέλω να θέσω και ένα θέμα που αφορά γενικά την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα. Έχει περάσει στον κόσμο ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες εξαιρούνται. Δεν είναι έτσι, Υπουργέ. Το ξέρω καλά. Εγώ έχω επιμέλεια, αλλά δεν εξαιρούμε. Πρέπει να έχω γονική μέρημνα. Η γονική μέρημνα είναι κάτι πιο βαρύ από την επιμέλεια. Μήπως θα έπρεπε λίγο να το δείτε για τη γενικότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θεωρώ ότι υπάρχει πολλής κόσμος που έχει επιμέλεια και δεν μπορεί έχετε να δίκιο. Η γονική μέρημνα είναι για ακραίες περιπτώσεις, το ξέρετε ακριβώς. Πολύ καλά. Ακριβώς. Θεωρώ ότι αλλημονόμασταν ήμασταν σε αυτές τις κατηγορίες. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς αυτός είναι ο ορισμός της μονογονεϊκής. Γενικά, μήπως θα έπρεπε λίγο να στο το ελληνικό δείτε, δημόσιο γενικά. Πρέπει κάτι συνολικά να το ξαναδούμε αυτό, να κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα. Για τους επόμενους. Ναι, πρέπει να το ξαναδούμε συνολικά το θέμα αυτό. Πολύς Κωνσταντίνας, Κολικός φύλακας είμαι. Από ό,τι είδαμε λίγο πολύ, έχετε δώσει κάποιες απαντήσεις για όλους τους κλάδους. Κάποια συγκεκριμένη απάντηση για το δικό μας κλάδο δεν έχετε δώσει. Δίνετε κάποιες ελπίδες στους τριτέκνους, κάποιες στις μονογονεϊκές οικογένειες, σε κάποιους ανθρώπους που είναι ήδη άνεργοι, όλοι οι υπόλοιποι και εργάζεται ένας, δεν δίνεται απάντηση. Δεν δίνεται απάντηση για τα 5,5 χρόνια, αν θα τα πάρουμε σε ένσημα ή όχι, δεν δίνεται απάντηση. Πόσα άτομα θα κρατήσετε και δεν δίνεται ξεκάθαρη απάντηση ότι στις 22 Μαρτίου θα είμαστε σπίτι ή θα είμαστε σε κινητικότητα. Δίνω τις απαντήσεις που δεν μπορώ. Τις δίνετε, κύριε. Όχι, δίνω τις απαντήσεις που μπορώ να δώσω. Α, σας που μπορείτε είπα, να δώσετε. Σας είπα, δηλαδή, στο μοναδικό κλάδο που δεν μπορείτε να δώσετε είπα, όχι, κάποια δεν είπα σε κανέναν κλάδο, με εξαίρεση τη Δημοτική Αστυνομία, που υπάρχει πολύ μεγάλη απορροφητικότητα για το λόγο που σας είπα, ότι θα υπάρχει πλήρης απορρόφηση. Δεν θα μπορούσα να το πω. Λοιπόν, σας είπα για τους σχολικούς φύλακες αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα. Τη δυνατότητα δηλαδή απορρόφησης τριτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, επιθυμία μου να το κάνω με τον ορισμό, όπως τον είπατε, τον σωστό ορισμό, όχι τον πολύ στενό ορισμό. Σας είπα ότι είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα της αναγνώρισης των συντάξιμων χρόνων σας. Χωρίς να δεσμεύεστε. Σας είπα ότι δεν είναι μόνο δικό μου θέμα. Ναι. Και επιμανητάκι, ας πούμε, έλεγε ότι όποιος είναι στην ανεργία, ο άλλος θα παρέμβει. Σας απάντησα με κάθε ειλικρίνεια για αυτά τα οποία μπορούσα να σας πω. Και να σας κάνω κι άλλη μία ερώτηση. Το Υπουργείο Παιδείας ζητάει 1.050 άτομα για φύλαξη. Από πού θα τους πάρετε αυτούς τους 1.050 και με τι κριτήρια? Δεν μας έχει έρθει συγκεκριμένο αίτημα από το Υπουργείο Παιδείας για φύλαξη. Υπάρχει πράγματι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για επιστάτες σχολείων, το οποίο έχει όμως τη μεγάλη διάκριση ότι είναι πρόγραμμα ορισμένου χρόνου, χρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους. Δεν είναι το ίδιο με το να προσλάβουμε μόνιμους υπαλλήλους. Ελάτε και κλείνουμε με την ερώτησή σας. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι το Ταμείο Ιδιωτικής Οδοποιίας θα κλείσει και είπατε ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εμείς πιστεύουμε ότι έχει λόγο ύπαρξης και είναι ο έλεγχος των παραχωρησιούχων. Όπως ξέρετε, οι εθνικοί δρόμοι έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Εισπράττουν διόδια από το 7 μέχρι σήμερα με έργο το απόλυτο μηδέν. Όταν λέτε, επίσης αναφερθήκατε πολλές φορές στο δημόσιο συμφέρον και στην αναβάθμιση του δημοσίου. Προστατεύετε το δημόσιο συμφέρον κλείνοντας αυτός ο φορέας? Ποιος θα κάνει τον έλεγχο? Θα θέλαμε μια απάντηση. Αξιολογήθηκε ο φορέας? Από ποιον αξιολογήθηκε? Οι υπάλληλοι εκεί είναι όλοι του ΑΣΕΠ. Πώς θα διώξετε υπαλλήλους ΑΣΕΠ? Τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά, σας παρακαλώ. Θα ήθελα μια απάντηση. Την ώρα που ο λαός ματώνει, εσείς εγγυάστε ως κυβέρνηση τα κέρδη των παραχωρησιούχων. Τελικά, ως κυβέρνηση, υποστηρίζετε το λαό ή τους δαβατζίδες του κυρίου Καραμαλή? Ο έλεγχος των συμβάσεων παραχώρησης δεν ασκείται και δεν πρέπει να ασκείται από το ΤΕΟ. Ασκείται από το ίδιο το Υπουργείο και από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου. Ως προς τη χρησιμότητα του ΤΕΟ, σας απάντησα πριν, είναι ένα ζήτημα εξάλλου για το οποίο έχει τοποθετηθεί ο αρμόδιος υπουργός πριν τοποθετηθώ εγώ. Ως προς το ζήτημα της τύχης των εργαζομένων του ΤΕΟ, ειδικά αυτών οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, προφανώς και θα τηρηθούν όλες οι σύνομες διαδικασίες, το οποίο σημαίνει για εσάς διαθεσιμότητα και όχι απόλυση.
Η διαθεσιμότητα σημαίνει απόλυση και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν σημαίνει οι απόλυση. Λέξεις, με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι, να σας συμπληρώσω κάτι. Mm-hmm. Ο κύριος Μανιτάκης το καλοκαίρι, 1000 άτομα με 12 μήνες χρόνο διαθεσιμότητας, έκανε τους μετακινήσει ένα χρόνο. Την ώρα που οι φορείς κλείνουν ένας μετά τον άλλον. Χιλιάδες εργαζόμενοι βγαίνουν σε διαθεσιμότητα, κινητικότητα. Πού θα τοποθετηθούν? Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Τι εννοείται δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Μα το ρωτήσατε... ένας μετά τον άλλον. Μα δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις με προκατόχους μου. Εγώ οφείλω να κάνω τη δικιά μου τη δουλειά στα χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να την κάνω. Και θυμίζω για να κλείσω με αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πράγματι σήμερα εμείς να κλείσω από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για αυτές τις μνημονιακές υποχρεώσεις, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς. Είναι, δεν είμαστε μνημονιακοί υποχρεώσεις. Μισό λεπτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ ώρα, αλλά για αυτές τις μνημονιακές υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει, αυτή τη στιγμή δεν έχει εκκρεμότητα. Όταν πριν από 5 μήνες, όταν πρωτοπήγα, είχε τεράστιες εκκρεμότητες με αποτέλεσμα να κινδυνεύει όλη η εθνική διαπραγμάτευση. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε χρονικά πότε θα γίνει? Θα γίνει σύντομα. Όταν λέτε σύντομα, τι εννοεί, πόσο σύντομα? Εννοώ ότι θα υπάρξει κατάθεση νομοσχεδίου για το ζήτημα που θα αφορά και το ΤΕΟ αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, κύριε Μητσοτάκη. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μας. Όσοι από εσάς δεν ρώτησαν, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη εκπομπή. Επομένως, σημειώνουμε τα ονόματά τους. Ξέρουμε ότι τους αδικήσαμε. Ο χρόνος όμως είναι ορισμένος και έτσι δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Μπορούμε όμως σε επόμενη εκπομπή, όσοι από εσάς το επιθυμούν, να είναι εδώ και να έχουν προτεραιότητα στα ερωτήματα. Κύριε Μητσοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχαριστήσω και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και να ευχαριστήσω και όλες και όλους τους καλεσμένους. Ξέρω ότι δεν είναι μια εύκολη συζήτηση. Θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολη για τους ερωτώντες από ότι είναι για εμένα. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω για τα ερωτήματα, να ξέρετε ότι προσπάθησα να απαντήσω πάνω απ' όλα με ειλικρίνεια, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσα, χωρίς να κοροδέψω κανέναν. Μάλιστα. Γύρω από τις προθέσεις του Υπουργείου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Όσους, ιδιαίτερα όσους ξενυχτήσατε μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα, το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη Δευτέρα με εορταστική εκπομπή 23 Δεκεμβρίου την επόμενη Δευτέρα και προσκεκλημένο το Λάκη Λαζόπουλο. Καλό ξημέρωμα.